κοιτάξτε, αυτό είναι μια συνέχεια της αντίληψης του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του για το πώς εννοείται η δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι η υπόθεση Ινδαρέ, όπου η οικογένεια Ινδαρέ θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου κιόλας. Μην ξεχνάμε και τα παλιά που δεν είχαμε πανδημία. Η συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έρχεται να προσθεθεί με προηγούμενες περιπτώσεις, όπως ήταν η σύλληψη των γυναικών πριν από μία εβδομάδα που ανήρτησαν ένα πανό και αυτές στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Χρυσοχοΐδης για αυτό το περιστατικό. Καλά, καλά. Η συγγνώμη του κύριου Χρυσοχοΐδη και η άμεση σχέση. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Τουλάχιστον ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε μία συγγνώμη, θα ξαναπεί πάλι μία συγγνώμη, ενδεχομένως θα κάνει καμιά ΕΔΕ. Τα ξέρουμε αυτά και έχει και άμεση σχέση με το πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση και τα ζητήματα των επαιτίων Γρηγορόπουλου και Πολυτεχνείου. Επί της συγκεκριμένου λοιπόν εδώ είναι η απόλυτη καταγραφή μιας αυταρχικής πολιτικής που έχει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Και μπράβο στο κανάλι, μπράβο στο Open που έδειξε την εικόνα. Γιατί το βασικό μα δεν θα την κρύβουμε κύριε Αλβανίτη, όμως θα σας θυμίσω ότι και επί των ειδικών σας ημερών η Ρόδου του Αττικού ήταν απροσπέλαστη. Είχε κάγκελα, κλούβες και ήταν απροσπέλαστη για οποιονδήποτε συνδικαλιστή ή εργαζόμενο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι στην περίπτωση λοιπόν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Βάζετε θέμα δημοκρατία. Ναι. Ναι, ναι, είχαμε. Βεβαίως βάζω θέμα δημοκρατία. Ναι, ναι. Και βάζω και θέμα καταπάτηση ουσιαστικά του κράτους δικαίου συνολικά στην κυβέρνηση, η οποία έρχεται και τέμνεται πλήρως με τις πολιτικές των κυβερνήσεων Όρμπαν και Ουγγαρίας, Πολωνίας και ούτω καθεξής. Αλλά μην το ανοίξω τόσο. Θέλω να σας επισημάνω λοιπόν. Να πούμε και εμείς είχαμε την πρόσφατη απόφαση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, όπου κάποια στιγμή ας την κουβεντιάσουμε τι έγινε εκεί και ποιοι συμφώνησαν. Βάλτε μια ανατελεία, σας παρακαλούμε, πριν το διάλειμμα. Θέλω να πω κάτι για τον Όπεν. Θέλω να πω κάτι για το Όπεν. Θέλω να πω μπράβο στο Όπεν. Διότι ξέρετε, το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πολίτης και οι δημοσιογράφοι είναι ότι δεν έχουμε την εικόνα. Το συγκεκριμένο κανάλι και η συγκεκριμένη εκπομπή, πέραν τη θέση του καθενός μας, δείχνει την εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει άμεση σχέση με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κρούδο. Τώρα τι έπρεπε καταρχήν να γίνει με το εμπόριο. Καταρχήν έπρεπε να δοθεί δώρο Χριστουγέννων, θα σας πω πολύ απλά. Καταρχήν έπρεπε να δοθεί δώρο Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους με δημόσια δαπάνη. Ξεκάθαρα. Δεν έχουν αντοχή επιχειρήσεις και αυτό το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει άμεσα σε παροχή εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, όσους έχουν πληγεί. Νομίζω μα ότι. Δεν θα λέγατε τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό κάνουμε. Εάν έβγαινε το κράτος και έλεγε θα πληρώσω εγώ το δώρο των Χριστουγέννων, δεν θα λέγατε ότι κάνει δώρο στους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους καλύπτει την υποχρέωση το κράτος από τους φόρους των πολλών? Τι θα λέγατε? Εννοείται. Αν έβγαινε δηλαδή το κράτος και έλεγε μη δώσουν οι επιχειρηματίες το δώρο, θα το δώσω εγώ. Θα ήταν κανονικό αυτό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, αυτή τη στιγμή η χώρα και οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι πολίτες, βρίσκονται σε μια κατάσταση πραγματικά πανδημίας και τρέλας. Αυτή τη στιγμή έχουμε σπίτια τα οποία κλείνουν. Πέρα από τους νεκρούς που καθημερινά θρυνούμε, 100 νεκρούς την ημέρα, έχουμε 3.500, έχουμε και σπίτια που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και επειδή δεν έχουμε φωνή όπως είχαμε λόγω πανδημίας, όπως είχαμε το 12, 13, 14, πρέπει να σας πω ότι είναι ένας βουβός πόνος αυτός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση, πρώτον, κατά τη γνώμη μου, όφιλε να έχει κάνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να δει πώς θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή την κρίση. Δεν είναι προσωπική περίπτωση και υπόθεση η χώρα σε μια ακραία περίπτωση που είναι μια.